Γεια, Ευτύχης εδώ. Τι γίνεται, παιδιά, πώς πάει? Βλογκάκι. Λοιπόν, είμαστε στη Κεφαλονιά. Και ναι, σήμερα είναι η τελευταία μας μέρα στη Κεφαλονιά. Τελευταία μας βράδυ. Αύριο φεύγουμε. Μείναμε 5 βράδια και σήμερα 6 βράδια. 6 μέρες. Τέλεια Κεφαλονιά, τη λάτρεψα. Αλλά αυτό το βίντεο είναι γενικά ένα update για ταξίδι μας. Φύγαμε από Θεσσαλονίκη οδικός, πήγαμε Λευκάδα. Μείναμε 4 βράδια Λευκάδα, κάναμε ένα επεισόδιο στη Λευκάδα. Και μετά πήραμε το πλοίο και ήρθαμε Κεφαλονιά. Κεφαλονιά μείναμε λίγο παραπάνω γιατί είναι πιο μεγάλο νησί, έχει πιο πολλά πράγματα. Και Κεφαλονιά θα βγάλουμε 2 επεισόδια. Μείναμε στο κέντρο, είμαστε σε ένα χωριό που λέγεται Αγκώνας. Είναι, αν δείτε το χάρτη, χοντρικά στο κέντρο του νησιού. Μισή ώρα, ας πούμε, για να πας Αργοστόλη, μισή ώρα για να πας Φυσκάρδο, μισή ώρα για να πας Λιξούρη και μισή ώρα για να πας Άμι. Και πρακτικά είδαμε όλο το νησί. Πήγαμε σε όλα τα μέρη, στα περισσότερα αξιόλογα μέρη που μπορεί να πάει κάποιος. Συγγνώμη που κούνιαμε έτσι περίεργα, σε μια τέλεια κούνια. Έχει και ώρα εκεί, αυτό είναι πιο ωραίο. Τώρα είναι τέλεια ώρα, 9.30 ώρα. Φάγαμε. Σήμερα ήταν τελευταία μας μέρα. Πήγαμε πάνω στο συγκορυφή του όρους Ένος, το πιο ψηλό βουνό στην Κεφαλονιά, 1628 μέτρα. Και το απόγευμα κάναμε μια βαρκάδα μέσα στον όρμο εδώ, στον κόλπο του Μύρτου που μένουμε μπροστά μας. Πήγαμε σε κάτι τέλειες παραλίες και μια φανταστική σπηλιά. Και ναι, πολύ ωραία η Κεφαλονιά. Τη λάτρεψα. Πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ ωραία μέρη. Και η Λευκάδα τέλεια, φανταστικές παραλίες κτλ. Αλλά και η Κεφαλονιά ιδιαίτερη. Και ναι, ανυπομονώ να τα δείτε αυτά τα 2 επεισόδια και της Λευκάδας αλλά και τα 2 της Κεφαλονιάς. Μετά από εδώ θα πάμε Ιθάκη. Θα πάμε στην Ιθάκη. Στο νησί του Οδυσσέα. Μηχανόβιος. Μετά από εδώ θα πάμε στην Ιθάκη, στο νησί του Οδυσσέα. Και μετά από Ιθάκη δεν γυρνάμε Θεσσαλονίκη. Μένουμε κυρίως σε σπίτια σε αυτό το ταξίδι. Παίζει εδώ στη Κεφαλονιά είναι το καλύτερο σπίτι που έχουμε μείνει. Είναι βίλα, ευρύχωρη, τεράστια, όπως μας βολεύει. Έχει κουζινάρα, έχει σαλονάρα μεγάλη, έχει 2 δωμάτια, ό,τι πρέπει για μας. Το ένα να μπορώ να δουλεύω, να βάζουμε τα πράγματα κτλ. Και στο άλλο πάλι μεγάλο να κοιμόμαστε. Γενικά είναι πάρα πολύ άνετο. Έχουμε και μια πισίνα. Δεν είναι τεράστια, αλλά είναι όσο πρέπει για να κάνεις μια βουτιά. Όταν θέλεις το πρωί, το απόγευμα κτλ. Το μεσημέρι που είσαι εδώ. Και μας βοήθησε πάρα πολύ γεωγραφικά το μέρος εδώ πέρα, ο Αγκώνας. Που ήμασταν έτσι σε στρατηγικό σημείο για να πηγαίνουμε σε όλο το νησί. Ναι, πολύ ωραίο. Νομίζω από τα highlight και η κορυφή του βουνού και η βόλτα με τη βάρκα. Και τα σπήλαια στην περιοχή της Άμης, κυρίως της Μελισσάνης που είναι τόσο ιδιαίτερο με την τρύπα από πάνω που πέφτει το φως πάρα πολύ ωραίο που πήγαμε μεσημέρι. Παρεπιπτόντως και αυτό το σπήλαιο και της Ρογκαράτης που πήγαμε. Νομίζω, ναι, ακόμα δεν έχουν ανοίξει για το κοινό μας, άνοιξε ο Δήμος και ήμασταν μόνοι μας. Γενικά έχει πάρα πολύ λίγο κόσμο, δεν έχει τουρίστες στο νησί. Αυτό το έχω πει και στα προηγούμενα που πήγαμε Κρήτη κτλ. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι τόσο άδεια σε σχέση με άλλες χρονιές. Απ' τη μία είναι λίγο ψυχοπλακωτικό και καταθλιπτικό, ιδίως να σκέφτεσαι όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν στον τουρισμό. Απ' την άλλη, για ταξιδιώτες είναι ο παράδεισος. Δηλαδή είναι όπως ήταν η Ελλάδα πριν από 50 χρόνια. Παραλίες με λίγο κόσμο, χωρίς χαμό. Είναι πολύ όμορφα, ήσυχα. Δηλαδή δεν έχει κίνηση στους δρόμους, παρκάρεις πολύ εύκολα. Γενικότερα, ο Ιούνιος του 2020 παίζει να είναι ο καλύτερος μήνας για να ταξιδέψει στην Ελλάδα ever, τελευταία 50 χρόνια. Λίγο προσοχή θέλει στο θέμα του ιού, να κρατάς αποστάσεις κτλ. Αλλά σε γενικές γραμμές είναι πάρα πολύ ωραία. Είχαμε λίγο κακό καιρό στην αρχή, στη Κεφαλονιά, αλλά αυτό δεν μας χαλάει πάρα πολύ. Εμάς μας βολεύει λίγο να έχει λίγο πιο χαμηλή θερμοκρασία. Βροχές δεν πετύχαμε. Είχε χαμό όλο. Ήταν οι μέρες που είχε χαμό στη Θεσσαλονίκη και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Εδώ δεν ήρθε κακοκαιρία. Απλώς λίγο αέρας και κάποια σύννεφα που μερικές φορές χαλάει στο γύρισμα να αλλάζει ο καιρός, σύννεφα ήλιος, αλλά η λίγο πιο πολύ δροσιά μας βολεύει γιατί και το κατά μεσήμερο μπορούμε να κάνουμε γύρισμα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις πρέπει να πάμε στο σπίτι ή να κάνουμε έτσι το πρόγραμμα ώστε να ίσως να πάω εγώ να κάνω ένα γύρισμα και η Λέκτα με το μωρό να μείνει στο σπίτι γιατί κατά μεσήμερο καλοκαίρι είναι πολύ άγρια φάση. Μετά από εδώ σιγά σιγά μετά την Ιθάκη θα πάμε σε έναν ακόμα προορισμό που είναι κάπως καλοκαιρινός και μετά θα πιάσουμε πιο ορεινούς.
χειμερινούς προορισμούς. Πάμε εμείς το καλοκαίρι για να κάνεις και πεζοπορίες και τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, αυτά. Αυτό ήταν το update λοιπόν από το ταξίδι μας, παιδιά. Το σπίτι, αυτό που μένουμε, έχει κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Είναι φτιαγμένο για αμαία. Είναι φτιαγμένο για άτομα με κινητικές δυσκολίες. Κάποιος με καροτσάκι μπορεί να έρθει εδώ και να κάνει τα πάντα, μέχρι και την κουζίνα να λειτουργήσει, που είναι ειδικά φτιαγμένη, πιο χαμηλή. Όλα είναι φτιαγμένα για ένα τέτοιο άτομο. Νομίζω είναι το μόνο μέρος που έχουμε μείνει ποτέ που είναι έτσι. Ας πούμε στις πόρτες, στην εξώπορτα, το κλειδί είναι χαμηλά. Η ντουλάπα έχει μια εισοχή. Το μπάνιο είναι φτιαγμένο με τις προδιαγραφές για αμαξίδιο. Είναι εξαιρετικό αυτό. Ακόμα και η πισίνα έχει ράγα μέσα, να μπορεί να κάνει μπάνιο κάποιος που έχει θέμα. Αυτά. Λοιπόν, με αυτό τα τέλεια χρώματα εκεί στον ορίζοντα. Ο ήλιος έδεισε πριν κάποια ώρα, αλλά τα χρώματα είναι τέλεια αυτή τη στιγμή. Ναι, σας αποχαιρετώ. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ που μείνατε εδώ. Γράψτε ένα σχόλιο από κάτω. Προτείνετε προορισμούς. Αυτό Σάββατο είναι το τελευταίο μας επεισόδιο. Happy Traveler για φέτος. Α, ναι, αλλά θα έχουμε επαναλήψεις όλο τον Ιούλιο και θα έχουμε κάθε μέρα διπλά επεισόδια από ό,τι ενημερώθηκα. Δηλαδή, ας πούμε, θα παίζει Μάλτα 1, Μάλτα 2 καπάκι, μία ώρα Happy Traveler, όχι μία ώρα, δύο ώρες συνεχόμενες Happy Traveler καθημερινά. Και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε επαναλήψεις κλασικά, την ώρα μας, Σαββατοκυριακή. Και τα καινούργια επεισόδια θα ξεκινήσουν από Σεπτέμβριο. Αλλά μέχρι τότε, όσοι τα έχετε δει όλα τα Happy Traveler, γιατί αν κάποιο δεν έχετε δει, μπορείτε να τα βρείτε όλα στο YouTube, γιατί τα έχουμε όλα στο playlist και τα 200. Το 200 θα ανέβει το Σάββατο. Και μετά καινούργια από το Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο. Ναι. Αυτά. Να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Φιλιά πολλά, να περνάτε τέλεια. Και ναι, καλή δύναμη σε όλους. Γεια.